Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το One Channel. Δεν έγινε δεκτή η παραίτηση της Έλενας Ακρίτα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται χωρίς κόφτες οι υποψηφιότητες για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Με 30 υπογραφές από την Κεντρική Επιτροπή θα μπορούν να κατέβουν οι ενδιαφερόμενοι. Η πολιτική γραμματεία άνοιξε τον δρόμο στον Στέφανο Κασελάκη, που αναμένεται να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Φωτιά παίρνει η Μέση Ανατολή. Μπαράζ βομβαρδισμών όλη τη νύχτα από το Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο. Τα μαχητικά πέταξαν πάνω από τη Βηρυτό, την ώρα που ξεκινούσε το μαγνητοσκοπημένο διάγγελμα του ηγέτη της Χεζμπολάχ Νασράλα. Αντεπίθεση με ρουκέτες από την Χεζμπολάχ. Εντείνονται οι διεθνείς πιέσεις προς Ισραήλ και Χεζμπολάχ να αποκλιμακώσουν την ένταση. Σεισμό έχει προκαλέσει η σύσταση της Κομισιόν για απαγόρευση του καπνίσματος ακόμη και σε ανοιχτούς χώρους. Γιατί σκληραίνουν τη στάση τους οι Βρυξέλλες απέναντι στους καπνιστές? Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξισώνει το παραδοσιακό καπνίσμα με τα νέα προϊόντα καπνίσματος? Συνεχίζεται η αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ με τελευταία αφορμή την ανάρτηση στην οποία προχώρησε η Έλενα Ακρίτα. Προκάλεσε μάλιστα έντονα σχόλια λόγω και της πισίνας που απεικονίζονταν, αλλά και την έκφραση «γιος της πλήστρας» που χρησιμοποίησε σε σχολιασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σήμερα η Έλενα Ακρίτα υπέβαλε την παραίτησή της στον Νίκο Παπά, την οποία όμως ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε δεκτή. Την ίδια ώρα το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένει τεταμένο μετά και τις αλληλοκατηγορίες τελεχών για bullying. Το Σάββατο αναμένεται η κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Τροπολογία για την προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών και της πρώτης κατοικίας κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, Νίκος Παπάς, κάλεσε τα προοδευτικά κόμματα και τους διαμαρτυρόμενους συντηρητικούς να τοποθετηθούν. Λίγες μέρες νωρίτερα, εξάλλου, είχε προηγηθεί η γαλάζια κριτική στο Μαξίμου, με τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να καταθέτουν επίκαιρη ερώτηση. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει καταργήσει κάθε προστασία δανειολήπτη. Η πλειοψηφία έχει υπερψηφίσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν καταθέτει την επόμενη εβδομάδα τροπολογία και ζητά πρώτον το προϊόν εξοδικαστικού συμβιβασμού να είναι υποχρεωτικό για το δανειστή σε ό,τι αφορά τους ευάλωτους δανειολήπτες. Τα κριτήρια για τους ευάλωτους να διευρυνθούν. Δεύτερον, να επανέλθει το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας με την οριστική υποβολή της αίτησης. Τα προοδευτικά κόμματα, αλλά και οι διαμαρτυρόμενοι συντηρητικοί, ας τοποθετηθούν. Μαζί θα κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την ΑΦΠΑΚΤΟ, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρόσθεσε ακόμα ότι το ΠΑΣΟΚ κατάφερε από κόμμα συμπλήρωμα να μπει στο κέντρο των πολιτικών εξελίξεων και κάλεσε τα μέλη και τους φίλους του κόμματος να ανανεώσουν στις 6 Οκτωβρίου τη σχέση εμπιστοσύνης. Μόλις σε 2,5 χρόνια καταφέραμε από κόμμα συμπλήρωμα να πούμε στο κέντρο των πολιτικών εξελίξεων. Και όλοι σήμερα να κοιτούν το μέλλον του πολιτικού στήματος μέσα από τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό λοιπόν ας αφήσουν κάποιοι τις έολες υποσχέσεις. Ωραία τα εύκολα λόγια για 20 και 30% σε 2,5 χρόνια. Ακόμη και το 1974 με το μεγάλο ιδρυτή μας 7 χρόνια κάναμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά ο κόσμος έμεινε, πάλεψε, γιατί δεν περίμενε υπουργεία, περίμενε αλλαγές, μεταρρυθμίσεις και αξιοπρέπεια. Εγώ λοιπόν σας ζητώ μαζί να προχωρήσουμε και σας δεσμεύομαι ότι θα αγωνιστώ αυτά που πετύχαμε τα 2,5 χρόνια να γίνουν ακόμη περισσότερα και στις επόμενες εκλογές να κοιτάξουμε στα μάτια τον ιστορικό μας αντίπαλο, τη Νέα Δημοκρατία. Και επειδή μετά από την αποχώρηση από το Ταμείο κανένα λάθος δεν αναγνωρίζεται, για όσους δίνουν εύκολες υποσχέσεις, ας δουν τα μέλη και οι φίλοι μας τι έγινε πριν ένα χρόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, που μέσα στην απογοήτευση του ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, μέσα στην κατάρρευση, ενώ ήταν αντιπολίτευση από 32-18, ακούσαν υποσχέσεις ότι ήρθε κάποιος να τους κάνει κυβέρνηση να κερδίσει το Μητσοτάκη. Και σήμερα διαλύονται. Μαζί όχι μόνο θα προχωρήσουμε μπροστά,
Μαζί έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Πώς? Όταν αυτό το κόμμα σε 2,5 χρόνια μέσα και έξω από τη Βουλή είχε τέτοιες επιτυχίες, φανταστείτε τι μπορούμε να πετύχουμε όλοι μαζί. Και όσους έρχονται συνεχώς δίπλα μας, πάλι ψηφοφορικά του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, τι μπορούμε να πετύχουμε τα επόμενα χρόνια. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Δημήτρη Σεβαστάκη για να αναλύσουμε την πολιτική επικαιρότητα. Κύριε Σεβαστάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Η παρέτηση της κυρίας Ακρίτα δεν έγινε δεκτή από τον Νίκο Παπά. Πώς το σχολιάζετε? Ναι, ήταν καλό δείγμα γραφής η ευθυξία να παραιτηθεί για την άστοχη ανάρτησή της και επίσης θεωρώ ότι σωστά δεν έγινε δεκτή γιατί δεν εγκλημάτισε, ήταν μια απαράδεκτη διατύπωση, αλλά στον λόγο της οργής συγχωρείται αυτό ή εξηγείται αυτό. Ο άστοχος λόγος, η άστοχη διατύπωση. Υπάρχουν πιο σοβαρά όμως θέματα, τα οποία δείχνουν όχι μόνο την ευθραυστότητα, αλλά δείχνουν και το αδιέξοδο. Ποιο είναι αυτό? Μπορούν οι πλευρές να θεωρήσουν τον εαυτό τους πώς, σε περίπτωση που ιτηθούν, σε περίπτωση δηλαδή που κατησχίσει ο αντίπαλός τους? Όλες οι δηλώσεις, όλες οι συνεντεύξεις, οι διατυπώσεις δημόσιου λόγου έχουν να κάνουν με το ότι ο άλλος αποκλείεται να νικήσει, ο αντίπαλος. Σε περίπτωση λοιπόν που, εφόσον είναι μια δοκιμασία εκλογική, πιθανόν ο αντίπαλός σου, μικρές ίσως πιθανότητες, να κατησχίσει. Εσύ πώς θα συνυπάρξεις μαζί του, πώς θα συγχωρεθείς μέσα σε αυτό το πλέγμα από απίστευτες, απαξιωτικές κουβέντες που εξτομίζονται και διασπείρονται? Αυτό το ότι η κάθε πλευρά δεν εννοεί την άλλη, δεν την περιέχει την άλλη, ως μια πιθανή συνυπαρκτική παράμετρο. Δεν θα αγαπηθούν, αλλά θα συνυπάρξουν. Όπως συνυπήρξαν πολλές διαφορετικές γλώσσες και οπτικές γωνίες τα πολλά χρόνια που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ανάπτυξη. Από το 12, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έβαζε νέο κοινό στις γραμμές του, συνυπήρξαν πολύ διαφορετικές γλώσσες και πολύ διαφορετικές ιδεολογικές καταγωγές. Υπήρχε μια ισορροπία. Μερικές φορές του τρόμου, αλλά ήταν ισορροπία. Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο η κάθε πλευρά να μην υπάρχει καμία πιθανότητα να ανεχτεί την άλλη. Πού πάει αυτό? Άρα, τι διέξοδο δίνει? Βλέπετε επομένως να έρχεται και νέα διάσπαση? Η διάσπαση έχει συμβεί. Η επικύρωσή της και το τελετουργικό της θα ακολουθήσει πιθανόν. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορούν άνθρωποι οι οποίοι, παρόλο που στην πολιτική όλα γίνονται, να λούζεσαι, να κάνεις γαργάρα, να συγχωρείς φαινομενικά και επιφανειακά, όχι βαθύτερα, γίνονται αυτά, αλλά αυτό απομειώνει το πολιτικό σου προφίλ, απομειώνει την υπεραξία σου. Γιατί αν συνυπάρχεις με αυτόν που έβριζες χθες και τον και σχεδόν ποινικοποιούσες την ταυτότητά του, τότε ο κόσμος θα έχει ακόμα ένα επιχείρημα να σε θεωρήσει ως ευτελή και ως αναξιόπιστο. Τελικά, τώρα μετά από όλη αυτή τη συζήτηση που είχε γίνει περί όρων και προϋποθέσεων, αποφασίστηκε να παραμείνουν οι ίδιοι με την προηγούμενη εκλογική διαδικασία. Γιατί τελικά κατέληξαν σε αυτή την απόφαση? Το είχαμε πει στην προηγούμενη μας συζήτηση ότι το κάθε μέτρο θίγει κάποιον και από την αποδό πλευρά, την όποια αποδό πλευρά. Και το μέτρο του πόθεν έσχες και το μέτρο του καθαρού ποινικού μητρώου. Εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε ότι επειδή όλοι έχουν ένα θέμα,
και δεν προχωρούν στην τολμηρή επιλογή να εφαρμόσουν κάθετα και απόλυτα αυτούς τους όρους για όλες τις μορφές υποψηφιότητας, και τις αυτοδιοικητικές και τις κοινοβουλευτικές και τις στο Ευρωκοινοβούλιο, όλες να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, και αυτό θα βοηθούσε και το ΠΑΣΟΚ, θα απελευθέρωνε και το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία να κάνουν το ίδιο. Εν πάση περιπτώσει, αφού δεν προχωρούν, αναγκάζονται να καθίσουν σε αυτά που είχαν αποφασιστεί και θεσμιστεί στην προηγούμενη εκλογή. Κάτι που το βάζω σαν πιθανότητα, επειδή θα μετρούν, θα ζυγίζουν, φοβάμαι ότι θα προσπαθήσουν να αλλάξουν το ακροατήριο, δηλαδή να αλλάξουν τις προϋποθέσεις του εκλεκτορικού σώματος. Δεν είμαι σίγουρος, δεν το γνωρίζω, αλλά σκέφτομαι ότι θα χρειαστούν ορισμένες τουλάχιστον πλευρές, και πιθανόν να πέσει και στο τραπέζι, να στενέψει αυτό το ακροατήριο σε πιο ελεγχόμενες ζώνες. Γιατί πιστεύετε ότι θέλουν να στενέψουν το ακροατήριο σε πιο ελεγχόμενες ζώνες? Πού αποσκοπεί αυτό? Στον έλεγχο. Στον έλεγχο. Είναι απλό στις παλιές σειρές. Μήπως θέλουν να αποκλείσουν τον κύριο Κασελάκη με αυτόν τον τρόπο? Δεν ξέρω αν θέλουν να αποκλείσουν τον κύριο Κασελάκη. Σίγουρα θέλουν να τον αποκλείσουν, αλλά δεν γίνεται. Και θα είναι πάρα πολύ ενισχυτικό το να τον αποκλείσουν. Αλλά ένα μέρος των ψηφοφόρων θα ήταν ενδιαφέρον να αποκλείσει. Όπως και από την απέναντι πλευρά. Κάποιοι που, ας πούμε, του πιο παραδοσιοκεντρικού ΣΥΡΙΖΑ, θα ήταν ευκταίο για την πλευρά, εννοώ του κυρίου Κασελάκη, θα ήταν ευκταίο να μην ψηφίσουν, να φύγουν απογοητευμένοι, να απομακρυνθούν σε μια φυγή. Είναι παλιοί μηχανισμοί, παλιά κόλπα που μεταχειρίζονται όταν διεκδικούν ένα σωματείο, όταν διεκδικούν, είναι η παράδοση αυτή, να προσπαθήσουν να ελέγξουν τους εγγεγραμμένους, να ελέγξουν τους ψηφοφόρους, το εκλεκτορικό σώμα. Μήπως μπορέσουν και φέρουν προς τα νερά τους την εκλογή. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει παράδοση στις αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες. Δημιούργησε παράδοση, κακά τα ψέματα, στις αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες. Δεν ήταν αυτή η παράδοσή του. Υπήρχαν πολύ σκληρές διαμεσολαβήσεις, οργανωτικές διαμεσολαβήσεις. Δημιούργησε κάτι άλλο ο Γιώργος Παπανδρέου με το να ανοίξει την εκλογή του, αυτή την αχανή εκλογή όπου πήρε πάρα πολλούς, είχε μια τεράστια απήχηση στο δικό του κοινό. Αυτός δημιούργησε το ρεύμα και το μιμήθηκαν οι υπόλοιποι. Η αμεσοδημοκρατία είναι τελευταίο κουφέτο που παίζεται. Προσοχή. Πόση αμεσοδημοκρατία έχουμε όταν διαμεσολαβούν τα μίντια και οι πολλαπλασιαστές μιας γνώμης? Δηλαδή, λες κάτι και έχει μια απίστευτη πολλαπλασιαστική δύναμη, αναπαραγωγή. Αυτό δεν είναι αδιαμεσολάβητο, είναι απολύτως διαμεσολαβημένο. Η Νέα Δημοκρατία κατάφερε και έκανε πολλαπλάσια ισχύως αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς λόγω της ισχύως της, της social mediaικής της ισχύως. Επομένως, μην ακούμε και υπερβολές. Δεν υπάρχει αμεσοδημοκρατία. Η αμεσοδημοκρατία σημαίνει αδιαμεσολάβητα και ακόλυτα και χωρίς πιέσεις και χωρίς λίστες και λιστάρχους, με γιώτα, να ψηφίζει το μέλος αυτών που επιθυμεί. Τα άλλα είναι εκ του πονηρού. Βεβαίως, πάντοτε οι ψηφοφόροι έχουν και αυτή την δική τους κρίση, κύριε Σεβαστάκη. Όλο αυτό το διάστημα, ο κύριος Κασελάκης δέχεται συνεχώς επιθέσεις και ο ίδιος δεν έχει απαντήσει. Πιστεύετε ότι μπορεί να του κάνει καλό τελικά ότι έχουν στραφεί όλοι εναντίον του? Βεβαίως, τον ηρωποιεί. Βγαίνει από την διαπραγμάτευση
με το σημάδι στο χείλος, δηλαδή τραυματισμένος, όπως είχε βγει ο Αλέξο Τσίπρας, είναι, χρησιμοποιώ αυτό το σχήμα, βγαίνει συμπαθής. Γίνεται συμπαθής σε ένα πολιτικό κοινό, σε ένα κοινό με ευρυχωρία. Γίνεται συμπαθής γιατί ακριβώς κάνουν το τεράστιο λάθος να το επιτίθενται, να ρίχνουν στο τραπέζι ιδέες αποκλεισμού του, τώρα τις μάζεψαν. Είναι ό,τι χρειάζεται ο κύριος Κασελάκης, γιατί ακριβώς επενδύει στην αοριστία ο κύριος Κασελάκης. Δεν επενδύει στο συγκεκριμένο. Θέλει την αύρα, θέλει την ατμόσφαιρα, θέλει το κλίμα. Αυτό τον βοηθάει. Αν εσύ τον οδηγείς σε ένα περιεχόμενο που δεν οφείλεται στον πολιτικό του λόγο, αλλά οφείλεται στο πόσο συμπαθής είναι, τον πρημοδοτείς, τον βοηθάς. Θα του εξασφαλίζεις τη νίκη ενδεχομένως. Μάλιστα, τώρα σύμφωνα με δημοσκόπηση της MRB, ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται στην πέμπτη θέση με ποσοστό 7%. Πώς το σχολιάζετε? Στην προηγούμενη μας συζήτηση είχα πει ότι έχει καταφέρει μέσα σε 1,5 μήνα να έχει περίπου το μισό ποσοστό του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα είμαστε ακριβώς στο μισό του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή το κατέκτησε αυτό. Δεν σημαίνει ότι οι δημοσκοπήσεις είναι κάτι μόνιμο, γιατί μπορεί με μια εκλογή να λυτρωθεί αυτός ο χώρος και να ξαναβρούν τις πειθαρχίες τους αφού μοιραστεί κάπως η τράπουλα η εσωκομματική. Δεν πιστεύω ότι θα μείνει σε αυτή. Όμως έχει υπάρξει, πιστεύω και δεν ελπίζω, δεν είναι καλή η εξάχνωση ενός χώρου, γιατί το κενό ποιος θα το καταλάβει? Πολλοί νομίζουν ότι θα πάρουν το κοινό. Δεν το παίρνεις το κοινό έτσι. Το κοινό έχει βούληση, έχει αίσθημα, έχει τραύματα, έχει και φυσικά πολιτική σκέψη. Δεν είναι εύκολες λοιπόν οι αυτόματες μετακινήσεις. Επιστρέφω λοιπόν ότι όντως φαίνονται τα αποτελέσματα αυτής της εξαίσιας δουλειάς αυτοκτονίας που κάνουν. Ο εμφύλιος πόλεμος οδηγεί σε αυτές τις μετρήσεις. Τώρα στην ίδια δημοσκόπηση βλέπουμε σταθερό το προβάδισμα του Νίκου Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Στα σενάρια τώρα του δεύτερου γύρου διαφαίνεται ένα σκληρό ντέρμπι όπου ο κύριος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 44,6% και ο κύριος Δούκας 44,1%. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Σε μια δημοσκόπηση, υπάρχουν άλλες δημοσκοπήσεις που υποδηλώνουν άλλα πράγματα, έναν τριχασμό στον πρώτο γύρο. Τώρα έχει αρχίσει να... Καταρχήν, ποιο είναι το κοινό που ρωτούν? Είναι στενό κοινό? Είναι άνθρωποι που είναι αποφασισμένοι στο οπαδί του ψηφοφόρου του ΠΑΣΟΚ, άνθρωποι του ευρέως φάσματος, όπου δεν ξέρεις αν θα είναι από αυτούς που θα πάνε να ψηφίσουν ή ανήκουν σε άλλα κόμματα? Νομίζω ότι υπάρχει μια επισφάλεια στις κατηγορηματικότητες. Είναι σίγουρο πάντως ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, έχοντας την οργανωτική υπεροχή, ο κύριος Δούκας, έχοντας την άβρα της αυτοδιοικητικής επιτυχίας, παρόλο που έχει αρχίσει να τον φθείρει ο Δήμος, αρχίζει να λειτουργεί όχι πια ως το κέλυφος μέσα στο οποίο δυναμώνει, αλλά και το κέλυφος μέσα στο οποίο πιέζεται για λόγους καθημερινής λειτουργικότητας. Η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία έχει ανέβει, έχει ισχυρή εγγραφή και επίσης, όπως έχουμε πει, έχει πολύ καθαρές οριοθετήσεις. Άρα έχει ένα ευκρινές εκλογικό σώμα. Ο κύριος Γερουλάνος, ο οποίος έχει βαθύ πολιτικό λόγο, χωρίς να σημαίνει ότι μπορεί να παρακολουθήσει σώνει και καλά τις ευκολίες των άλλων κλπ. Έχουμε μπροστά μας μέρες πολύ πυκνής πολιτικής διελκυστίνδας και συνθέσεων. Το σίγουρο είναι ότι το ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο υπεραξίας
κερδίζει με αυτή τη διαδικασία, έτσι όπως μέχρι στιγμής εξελίσσεται. Τις τελευταίες μέρες, κύριε Σεβαστάκη, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για την ερώτηση των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας προς τον Κωστή Χατζηδάκη για τα κόκκινα δάνεια. Πολλοί αναλυτές δίνουν διάφορες ερμηνείες για την γαλάζια κριτική στην ίδια την κυβέρνηση. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να δούμε μαζί όλα όσα είπαν εδώ στο One οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Θηλιανίδης και ο κύριος Γιώγιακας, που είναι δύο από τους βουλευτές που υπέγραψαν την συγκεκριμένη ερώτηση, και να επιστρέψουμε για να σχολιάσουμε τα όσα είπαν. Ζητούμε, γιατί θέλουμε να δούμε πώς σκέφτεται η εκτελεστική εξουσία. Αλλά το γεγονός ότι. Επανέλθετε εάν δεν διορθωθούν αυτά. Μα γι' αυτό είμαστε εδώ. Είπαμε το κοινοβούλιο θα είναι ζωντανό. Και θα πρέπει να οριμάσει η δημοκρατία μας και να καταλάβουν και τα κόμματα ότι οι βουλευτές δεν είναι μόνο χειροκροτητές και ψηφοφόροι των νομοσχεδίων. Πρέπει να είναι και συνδιαμορφωτές. Γιατί μεταφέρουν την αγωνία μιας κοινωνίας η οποία αυτή τη στιγμή έχει προβλήματα. Αλλά δεν θα πάμε στο άλλο άκρο. Έτσι, γιατί αυτή είναι μια κατάσταση κληρονομημένη από το παρελθόν. Και αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε για να λυθεί από αυτή την κυβέρνηση. Γιατί δεν υπήρχε, απλώς δεν υπάρχει καμία απολύτως σκοπιμότητα. Ήταν μια σκέψη και προβληματισμός και άλλων συναδέλφων μετά το καλοκαίρι. Μάλιστα. Και με την έναρξη της καινούργιας κοινοβουλευτικής περίοδου. Έτσι καταστέθηκε το συγκεκριμένο ερώτημα. Μάλιστα, ακούσαμε λοιπόν τα όσα είπαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τον Σταμάτη Ζαχαρό στην εκπομπή εδώ και στον Τάκη Χατζή στην εκπομπή One Talk. Πώς σχολιάζετε αυτές τις τοποθετήσεις? Θα θυμάστε όταν συζητούσαμε για τις κριτικές διαφοροποιήσεις του Αντώνη Σαμαρά, που λέγαμε ότι είναι διαφοροποιήσεις που βοηθούν την κυβέρνηση, γιατί μαντρώνουν, συλλέγουν τους υπερδεξιούς οι οποίοι διαρρέουν προς τα κόμματα, προς άλλα σχήματα της υπερδεξιάς. Κατά αντίστοιχο τρόπο, μια λαϊκή δεξιά, η φωνή μιας λαϊκής δεξιάς, καραμαλικής παράδοσης, αντιμονεταριστικής, αντινεοφιλελεύθερης, που λέει ότι πρέπει να υπάρχει κοινωνικό κράτος, βοηθάει, και αυτή η φωνή των 11 είναι μια ευκρινής, πρέπει να πω ότι δεν είναι μόνο οι 11, από προσωπική πείραξη, από προσωπικές εμπειρία, γνωρίζω πάρα πολλούς βουλευτές που είναι σε αυτό το κλίμα, που θα μπορούσε δηλαδή ακόμα και η αριστερά να συνεννοηθεί και να συνδεθεί, να συνθέσει τα αιτήματά της και τις διεκδικήσεις της μαζί τους. Λοιπόν, που λέει ότι ο ακραίος τραπεζοκεντρικός νεοφιλελευθερισμός έχει ένα πικ. Έχει φτάσει πια να γίνεται εντελώς αντιοικονομικός και επίσης να διαλύει την έννοια της ιδιοκτησίας, ιδεολογικές αρχές τις οποίες επικαλείται η Νέα Δημοκρατία, μέσα από αυτό τη μεταπόληση των δανείων κλπ. Βοηθάει. Είναι η λαϊκή δεξιά που παρηγορεί τον πολίτη ο οποίος είναι μέχρι εδώ λόγω της ακρίβειας και λόγω των κινδύνων. Δεν φοβάται η Νέα Δημοκρατία τις αποκλίνουσες φωνές στο βαθμό που υπάρχει η βαθύτερη πειθαρχία. Δεν θα ρίξει κανείς την κυβέρνηση και δεν θα φτάσει δεν θα ξεπεράσει τα όρια. Είναι ένα πολύ πειθαρχημένο μαγαζί η Νέα Δημοκρατία. Επομένως, την ωφελούν, και αν στο Μαξίμου το δουν όχι μέσα από έναν κομματικό πατριωτισμό, αλλά το δουν έτσι, νομίζω ότι θα εκμεταλλευτούν τις αποκλίνουσες φωνές. Μάλιστα. Κύριε Σεβαστάκη, να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σε ένα ολονύχτιο μπαράζ βομβαρδισμών στο νότιο Λίβανο, οι Ισραηλινοί χτύπησαν περισσότερους από 100 εκτοξευτήρες της Χεζμπολάχ, κλιμακώνοντας τις επιθέσεις των προηγούμενων ημερών με τους βομβητές και τους ασυρμάτους. Ο φόβος γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή είναι διάχυτος και πλέον ξένοι αναλυτές μιλούν για την σπίθα που θα φέρει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, ειδικά εάν εμπλακούν και άλλες χώρες όπως το Ιράν. Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη σφυροκοπούν τον νότιο Λίβανο. Η νύχτα γίνεται μέρα από τους αλλεπάλληλους βομβαρδισμούς. Περισσότερους από 100 εκτοξευτήρες και άλλες υποδομές της Χεζμπολάχ είπε πως κατέστρεψε ο Ισραηλινός στρατός. Χεζμπολάχ ישלם מחיר הולך וגובר.
Ισραηλινά μαχητικά πέταξαν πάνω από τη Βηρυτό την ώρα που ξεκίνησε το μαγνητοσκοπημένο διάγγελμα του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα. Israeli airplane overhead. Israeli air. Okay, Eleni, there's an Israeli fighter jet flying. They're dropping flares just now as Hassan Nasrallah is speaking. Didn't break the sound barrier. Dropping more flares again, flying right north of Beirut. Flew right over the city. Okay, so obviously the timing of that overflight was no mistake or coincidence. Εκδίκηση με σκληρά αντίπεινα εναντίον του Ισραήλ ορκίστηκε να πάρει ο Νασράλα, διαμηνύοντας πως η φιλοϊρανική οργάνωση στέκει ακλόνητη μετά τη διπλή επίθεση στο Λίβανο με χιλιάδες βομβητές και ασυρμάτους που μετατράπηκαν σε βόμβες στα χέρια των μελών της Χεζμπολάχ. It is an act of war against the people of Lebanon, Lebanon's sovereignty. It is a declaration of war. It is an act of war. By this attack, the Israeli enemy have crossed all restrictions, red lines, turning a blind eye to everything ethical, human, legal. Από τη διπλή επίθεση, 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 3.000 τραυματίστηκαν. The catastrophic thing is that almost all of them will end up with some residual disability, some permanent disability. The hands, overwhelming majority, have been mangled with a lot of amputations, and a lot of the shrapnel has gone into the eyes with almost loss of eyesight, complete in one eye and some, unfortunately, in both eyes. Με αυτό το εκρηκτικό φόντο εντείνονται οι διεθνείς πιέσεις προς το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ να αποκλιμακώσουν την ένταση. Our commitment, obviously, to Israel's security is ironclad. We are unwavering, waving against all Iran-backed threats, including Hezbollah. The president wants to see a diplomatic resolution. He believes it's achievable. Le Liban ne peut vivre dans la peur d'une guerre imminente. Et je vous le dis très clairement, comme je l'ai dit à tous, nous devons refuser cette fatalité. Την ίδια ώρα, αξιωματούχοι της Αμερικανικής κυβέρνησης λένε ότι η επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς είναι απίθανη πριν ο πρόεδρος Biden ολοκληρώσει τη θητεία του τον Ιανουάριο του 2025. Αναλυτές πάντως που τα τελευταία 24 ώρα προσπαθούν να ρίξουν φως στα δύο χτυπήματα του Ισραήλ, βλέπουν πίσω από αυτά την επίλεκτη ομάδα με την κωδική ονομασία 8200. Η ειδική αυτή ομάδα, που θεωρείται μέτρ στις κυβερνοεπιθέσεις, φαίνεται ότι αποτελεί μια γκρίζα ζώνη ανάμεσα στις μυστικές υπηρεσίες της χώρας και τον στρατό. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, οι ειδικοί εξηγούν πως μετά από αυτά τα χτυπήματα οι πόλεμοι έχουν πλέον περάσει σε άλλο επίπεδο και πως ακόμη και ένα smartwatch θα μπορεί να μετατρέπεται σε όπλο. Είναι νέοι, άριστα εκπαιδευμένοι και ικανοί να σπείρουν τον όλεθρο από χιλιόμετρα μακριά. Ο κωδικός τους 8200. 8200 has become one of the largest units in Israel, from 5,000 to 10,000 people if you include reservists. Involved with every major operation, it supplies 90% of all Israel's intel for clients like the Mossad, Shin Bet and other special units. Αποτελείται από χιλιάδες Ισραηλινούς έφηβους έως 20άριδες. Θεωρούνται μέτρ των κυβερνοεπιθέσεων και στρατολογούνται από το σχολείο. Υποκλοπές κωδικοποιημένων πληροφοριών, εξόρυξη δεδομένων, τεχνολογικές επιθέσεις και χτυπήματα. Μόνο που αυτά επί λιβανικού εδάφους ήταν σαν βγαλμένα από κάποια ταινία κατασκοπευτικού θρίλερ. Πώς όμως μετατράπηκαν οι βομβητές σε βόμβες? Τοποθετήθηκε μία μικροποσότητα εκρηκτικών με τη μορφή διαμορφωμένου εκρηκτικού γεμίσματος, shape charge όπως ονομάζεται, το οποίο σε πολύ μικρή ποσότητα μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ο καθηγητής Θεόδωρος Λιόλιος μας δείχνει σε ποιο ακριβώς σημείο τοποθετήθηκαν τα εκρηκτικά και μετέτρεψαν το ηλεκτρονικό εξάρτημα σε βόμβα θανάτου. Ακόμη και στον έλεγχο με ακτίνες Χ, να μην μπορεί κάποιος να διαπιστώσει εάν πρόκειται για ένα αλλαγμένο κύκλωμα ή μια εκρηκτική συσκευή. Δεν είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ χτυπά κατά αυτόν τον τρόπο από απόσταση. Το είχε πρωτοκάνει τη δεκαετία του 70, δολοφονώντας τον Μαχμούτ Χαμσάρη, τον οποίο κατηγορούσε για εμπλοκή στο μακελιό του μονάχου. They then broke into his home, took his phone apart, packed explosives inside and then left.
On the 8th of December 1972, Hamshari answered the phone and an Israeli team remotely detonated the explosive inside. Μπορούν οι φορητές ηλεκτρονικές συσκευές που όλοι έχουμε μαζί μας, από τα κινητά τηλέφωνα έως τα έξυπνα ρολόγια και τα τάμπλετ, να μετατραπούν δυνητικά σε βόμβες? Η εμπειρία λέει ότι θα μπορούσε να γίνει με οτιδήποτε. Ήταν ένα εντυπωσιακότατο χτύπημα. Θα μπορούσε να προκληθεί με ένα απλό χρονοδιακόπτη. Και το δεύτερο ενδεχόμενο είναι να υπάρχει ένα μήνυμα κρυπτογραφημένο. Σε αυτό που συμφωνούν οι ειδικοί είναι ότι μετά τα διαδοχικά εξ αποστάσεως χτυπήματα του Ισραήλ στη Χεσμπολά, η έννοια του υβριδικού πολέμου έχει περάσει σε άλλη διάσταση. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον διεθνολόγο Γιώργο Μενεσιάν. Καλησπέρα σας, κύριε Μενεσιάν. Χαίρετε, καλησπέρα σας. Από εχθές το βράδυ η ένταση κλιμακώνεται μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Πού βλέπετε να οδηγείται αυτή η κατάσταση? Αναμφίβολα πρόκειται για μια μεγάλη κλιμάκωση. Πράγματι, πολλοί αναλυτές λένε ότι αυτές οι εξελίξεις μπορεί να οδηγήσουν σε μια γενικευμένη σύραξη μεταξύ των δύο πλευρών. Από την άλλη όμως, εγώ θα έλεγα να σκεφτούμε κάτι άλλο. Ότι εφόσον το Ισραήλ είχε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει μια τέτοια επίθεση και ήθελε να προχωρήσει σε μια χερσαία επιχείρηση, θα μπορούσε να την πραγματοποιήσει αυτή την επίθεση λίγο πριν προχωρήσει στην επιχείρηση αυτή, σε μια χερσαία επιχείρηση. Αυτό σημαίνει ότι το Ισραήλ προς ώρας τουλάχιστον δεν θέλει να προχωρήσει σε μια τέτοια επιχείρηση που θα οδηγήσει στον όλεθρο, αλλά θέλει προσεκτικά, με προσεκτικούς τρόπους και με τη χρήση έξυπνων συστημάτων, να πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη δυνατή ζημιά στη Χεσμπολάχ και στους άλλους αντιπρόσωπους του Ιράν, εν πάση περιπτώσει, χωρίς να χρειαστεί να εισβάλλει ξανά στο Λίβανο. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να κρατήσουμε. Και η Χεσμπολάχ, ναι μεν, έχει δηλώσει ότι το Ιράν ξεπέρασε κάθε την γραμμή και ότι θα εκδικηθούν, όμως δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορούν να το κάνουν αυτό αυτή τη στιγμή. Προς ώρας έχουν απλώς πραγματοποιήσει κάποιες επιθέσεις με ρουκέτες στο χώρο του Ισραήλ. Και ως απάντηση στις Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο αλλά και στην Νότια Βηρυτό, αλλά όπως είδαμε και στην περίπτωση του Ιράν, ακόμα περιμένουμε το Ιράν να απαντήσει για αυτό που έχει κάνει το Ισραήλ, σκοτώνοντας τον ηγέτη της Χαμάς στην Τεχεράνη. Επομένως υπάρχει μια ισορροπία τρόμου, αν θέλετε. Φαίνεται ότι σε κάποιον βαθμό οι πιέσεις της διεθνούς κοινότητας έχουν κάποιο αποτέλεσμα, τουλάχιστον αυτή τη χρονική περίοδο που μιλάμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, διότι με μία κίνηση μπορεί όλα να αλλάξουν και να έχουμε μια τέτοια κλιμάκωση η οποία θα οδηγήσει έναν πόλεμο που δύσκολα θα γυρίσουμε πίσω σε αυτή την κατάσταση που έχουμε τώρα. Άρα η όλη αυτή η κατάσταση που διαμορφώνεται αποτελεί και ναυάγιο για εγχειρία στη Μέση Ανατολή? Ναι, διότι δεν εξαρτάται μόνο από αυτό. Βλέπουμε ότι ο πόλεμος στη Γάζα δεν έχει σταματήσει. Όχι μόνο δεν έχει σταματήσει, όχι μόνο η Χαμάς δεν κάνει πίσω ούτε το Ισραήλ και οι πιέσεις των Αμερικανών δεν οδηγούν πουθενά και οι κινήσεις που κάνουν οι Άραβες, οι Αιγύπτιοι, το Κατάρ κλπ. Αλλά βλέπουμε ότι η σύραξη αυτή έχει επεκταθεί περαιτέρω στα Παλαιστινιακά εδάφη. Δηλαδή βλέπουμε τι γίνεται στη Δυτική Όχθη το τελευταίο διάστημα, όπου οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις έχουν προχωρήσει σε διάφορες επιχειρήσεις. Και αυτές με τη σειρά τους αυξάνουν την ένταση. Και φυσικά αυξάνουν και την πρόθεση πολλών Παλαιστινίων να ενταχθούν όχι μόνο στη Χαμάς αλλά και σε άλλες, αν θέλετε, ριζοσπαστικές ομάδες, κάτι το οποίο οδηγεί σε μία ατέρμονη σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών και δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει όλο αυτό. Ταυτόχρονα έχουμε τους Χούθη, οι οποίοι συνεχίζουν αυτά που κάνουν από την Ιεμένη, τόσο στην Ερυθρά θάλασσα όσο και εναντίον του Ισραήλ. Και έχουμε φυσικά όλες αυτές τις ομάδες που υποστηρίζει το Ιράν στο Ιράκ και στη Συρία, αλλά και το ίδιο το Ιράν, τα οποία ναι μεν δεν έχουν προχωρήσει σε μια αποφασιστική απάντηση, όμως πάντα υπάρχει ο κίνδυνος ενός πλήγματος εναντίον του Ισραήλ, το οποίο φυσικά δεν θα μείνει αναπάντητο. Πιστεύετε ότι μπορούμε να περιμένουμε φως στο τούνελ ενώ για εκεχηρία μετά τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες? Αυτό είναι δύσκολο να απαντηθεί. Καταρχάς θα εξαρτηθεί από το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος στις ΗΠΑ. Δηλαδή
είναι και το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, θα είναι διαφορετική αντιμετώπιση της κρίσης από μια προεδρία, από την Κάμαλα Χάρις, και διαφορετική από τον Ντόναλτ Τραμπ. Επομένως, είναι δύσκολο να απαντηθεί. Υπάρχουν διάφορα σενάρια. Σίγουρα, αν αλλάξει η κυβέρνηση στις ΗΠΑ, αν αλλάξει ο πρόεδρος, θα προσπαθήσει να αναλάβει πρωτοβουλίες και θα είναι και μία από τις προτεραιότητες της νέας διοίκησης για να φτάσουμε σε μία κεχηρία, σε μία κατάπαυση του πυρός μεταξύ αρχικώς Ισραήλ και Χαμάς. Αυτό θα είναι πολύ δύσκολο. Αν όμως φτάσει σε ένα διέξοδο η Χαμάς, ίσως δεχτεί να συμβιβαστεί, αλλά θα πρέπει να κάνει κάποια βήματα πίσω και το Ισραήλ. Μάλιστα, να πάμε τώρα και στο μέτωπο της Ουκρανίας. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε δάνειο 35 δισεκατομμυρίων ευρώ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να αρθούν οι περιορισμοί που εμποδίζουν την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει δυτικά όπλα. Πώς τα σχολιάζετε όλα αυτά? Ήταν μια τολμηρή κίνηση από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι συνεχίζουν και δείχνουν ότι υποστηρίζουν την Ουκρανία. Μπορεί να υπάρχει μια κόπωση σε κάποιες από τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη είναι αποφασισμένα να στηρίξουν την Ουκρανία μέχρι τέλους. Φυσικά, αν αλλάξει η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, ενδεχομένως να αλλάξει και η πολιτική που ακολουθούν οι Ευρωπαίοι. Διότι είναι πολύ σημαντική η οικονομική βοήθεια και η ανθρωπιστική βοήθεια. Όμως αυτό που θα καθορίσει την εξέλιξη στον πόλεμο αυτόν είναι αν θα συνεχίσει η Δύση και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες να προσφέρουν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Αν σταματήσει αυτή η βοήθεια, τότε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για την Ουκρανία. Από αυτό θα εξαρτηθεί. Δεν πάβει ωστόσο να είναι ένα σημαντικό βήμα για την ανακούφιση των Ουκρανών και δείχνει και μια αποφασιστικότητα από την πλευρά των Ευρωπαίων. Μάλιστα. Κύριε Μενισιάν, θα σας ζητήσω να παραμείνετε στην σύνδεσή μας για να δούμε μαζί το θέμα που αφορά την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την προμήθεια και τέταρτης φρεγάτας Μπελχαρά που εξήγηλε εχθές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αλλά και την επίθεση που εξαπέλυσε ο κύριος Μπαχτσελή στον κύριο Δένδια με αφορμή την επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού στο Καστελόριζο. Την απόκτηση και τέταρτης φρεγάτας Μπελαρά εξήγηλε δίπλα στη φρεγάτα Νέαρχος που καθελκίστηκε την Πέμπτη στο Λοριάν της Γαλλίας ο Νίκος Δένδιας. Γίνεται έτσι πράξη το μεγάλο πρόγραμμα ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων που εξ αρχής είχα προσωπικά εξαγγείλει. Οι φρεγάτες Νέαρχος, Φορμίων και η τέταρτη που θα αποκτηθεί θα διαθέτουν δυνατότητα υποστρατηγικής κρούσης, κάτι που για πρώτη φορά αποκτά το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, καθώς θα εφοδιαστούν με τους πυράβλους κρούς Σκάλπ Ναβάλ. Στοιχείο της διαπραγμάτευσής μας θα είναι αυτές οι τρεις φρεγάτες να φέρουν τον στρατηγικό πύραυλο Σκάλπ Ναβάλ. Ίσως τον πιο προηγμένο πύραυλο κρούς που μπορεί να πλήττει στόχους στρατηγικής σημασίας σε αποστάσεις άνω των 1000 χιλιομέτρων με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Ο Υπουργός δήλωσε ακόμα πως θα προχωρήσει ο εξυγχρονισμός των φρεγατών ΜΕΚΟ, ενώ από ανάλογο πρόγραμμα θα περάσουν και οι πυραυλά κατ' Ρουσέν. Ενώ στο τέλος της δεκαετίας η Ελλάδα θα προχωρήσει και στην απόκτηση νέων υποβρυχίων. Κάτι που επίσης είναι σημαντικό, καθώς η Τουρκία ετοιμάζει 6 υποβρύχια αντίστοιχα των Παπα-Νικολής. Οι κινήσεις Δένδια και ειδικά η επίσκεψή του στο Καστελόριζο εκνεύρισε τον ηγέτη των Γκρίζων Λύκων στην Τουρκία. Askeri heyetle gelerek alçakça meydan okuması, dedeleri gibi deniz dibine özlem duyması, korkakça parmak sallaması zamanlama itibariyle tesadüf değildir. Ο Υπουργός από το Λοριάν επανέλαβε και τη μελλοντική συμμετοχή της χώρας στο σχεδιασμό και στη συνέχεια την αυπήγηση της νέας φρεγάτας Constellation, αλλά και το πρόγραμμα της Ευρωκορβέτας. Μάλιστα, να επιστρέψουμε τώρα στη σύνδεσή μας με τον κύριο Μενεσιάν. Πώς ακούσατε τα όσα είπε ο κύριος Μπαχτσελή? Κοιτάξτε, είναι γνωστό το ποιος είναι ο κύριος Μπαχτσελή και ποια ομάδα εκπροσωπεί εντός Τουρκίας. Διότι ναι, μεν είναι εταίρος του Ερντογάν, από την άλλη όμως είναι ηγέτης του πιο ακροδεξιού φασιστικού μορφώματος στην Τουρκία. Επομένως, δεν μας κάνουν εντύπωση όλα αυτά. Αλλά και πέρα από τον κύριο Μπαχτσελή, είναι γεγονός ότι ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδος έχει πολλές φορές βρεθεί στο στόχαστρο πολλών Τούρκων αξιωματούχων. Και αυτό διότι
ενοχλεί πολλές φορές κάποιους στην Τουρκία, όταν η Ελλάδα με τέτοια αποφασιστικότητα δείχνει ότι θα εξυγχρονίσει τις ενόπλες δυνάμεις της, ότι θα κάνει τα πάντα για να προστατεύσει την κυριαρχία της χώρας. Αλλά δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση. Είναι κάτι το οποίο έχουμε συνηθίσει αυτή τη ρητορική, ιδίως από τον Μπαρτσελή. Έχει πει και πολύ χειρότερα, όχι μόνο για τον Δένδια ή την Ελλάδα, αλλά γενικότερα. Μάλιστα. Κύριε Μενεσιά, να σας ευχαριστήσουμε. Σας ευχαριστώ. Στην παραδοχή ότι η Αττική δεν είναι θωρακισμένη μπροστά στον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, προχώρησε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, που πραγματοποίησε αυτοψία στον Μαραθώνα, στο πλαίσιο του καθαρισμού ρεμάτων σε πυρόπληκτες περιοχές εν ώψη του χειμώνα. Μάλιστα, ο κ. Χαρδαλιάς άφησε εχμές πως η περιφέρεια παλεύει να εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους. Μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου ολοκληρώσαμε το μεγαλύτερο κομμάτι του ρέματος της Τεραπεντόσας. Είμαστε εδώ στο ρέμα στο Καινούριο. Έχουμε δουλειά 2,5 χιλιόμετρων περίπου και μετά μεταφερόμαστε στο ρέμα Μαρούγκα. Τρέχουμε, βλέπετε, σε κάθε επίπεδο για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Αν η ερώτηση είναι αν η Αττική είναι θωρακισμένη, η απάντησή μου είναι όχι, δεν είναι θωρακισμένη. Παλεύουμε για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τους καλύτερους δυνατούς όρους. Μια πρόταση που θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις σε καπνιστές και μη καπνιστές φέρνει η Κομισιόν, σύμφωνα με την οποία προτείνει να απαγορευτεί το κάπνισμα σε όλους τους εξωτερικούς χώρους. Αν τελικά η σύσταση γίνει υποχρέωση, τότε δεν θα μπορούν οι καπνιστές να ανάψουν τσιγάρο, ούτε και ηλεκτρονικό, σε στάσεις λεωφορείου, σε εξωτερικούς χώρους εστιατορίων, σε μπαρ και σε καφέ. Την ίδια στιγμή, αίσθηση προκαλεί η άνεση με την οποία οι ανήλικοι μπορούν να προμηθευτούν στην χώρα μας προϊόντα καπνού. Τα τραπεζάκια έξω. Μια γουλιά καφέ, μια ρουφηξιά τσιγάρο ή μήπως όχι. Η νέα σύσταση της Κομισιόν προς τα κράτη-μέλη είναι πλέον η καθολική απαγόρευση του καπνίσματος ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους. Είναι λίγο άδικο για αυτούς που καπνίζουν. Ο κύριος Αντώνης καπνίζει την πίπα του και όπως λέει το απολαμβάνει χωρίς να ενοχλεί κανέναν. Μπορεί να απολαύσεις έναν καφέ χωρίς να καπνίσεις κάτι. Εγώ τουλάχιστον επειδή είμαι και παλιός. Το βλέπω έτσι. Ένα τσιγάρο μαζί με τον καφέ είναι η μοναδική απόλαυση που μας έχει απομείνει, λένε οι καπνιστές, στο άκουσμα της νέας πρότασης της Κομισιόν. Από την άλλη, οι αντικαπνιστές λένε επιτέλους, καθώς θεωρούν ότι είναι εκτεθειμένοι στο παθητικό κάπνισμα, ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους. Όχι. Μία απόλαυση χρειάζεται. Και έτσι όπως είναι η κατάσταση, το τσιγαράκι μας καλμάρει λίγο. Για μείωση του τζίρου μιλούν οι επιχειρηματίες. Ο Έλληνας έχει δύο απολαύσεις, τον καφέ και το τσιγάρο, θεωρώ. Αν τους ακόψει και αυτά, νομίζω πως θα βγαίνουν καν έξω να πιούν ένα καφέ. Η απαγόρευση του καπνίσματος προτείνεται να ισχύει σε εξωτερικούς χώρους εστίασης, σε στάσεις λεωφορείων, σε παιδικές χαρές. Είναι σωστό, ναι. Μπορεί να ενοχλεί τους διπλανούς. Σύμφωνα με τον πίνακα, το λεωφορείο φτάνει σε 23 λεπτά. Εάν λοιπόν επικρατήσει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι καπνιστές θα πρέπει να μάθουν να περιμένουν χωρίς τσιγάρο. Κάπνιζα κάποτε και καταλάβαινα την ανάγκη να καπνίσει μια στάση λεωφορείου. Η πρόταση περιλαμβάνει και το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Στάση λεωφορείου που είναι μέσα στη μέση του δρόμου, τα καυσαρία δηλαδή δεν μας ενοχλούν, μας ενοχλεί το τσιγάρο. Μεταξύ των προτινόμενων απαγορεύσεων είναι και οι παιδικές χαρές. Κάτι που οι περισσότεροι συμμερίζονται, αφού εδώ όταν μιλάμε για παθητικούς καπνιστές εννοούμε μικρά παιδιά. Όντως θα έπρεπε να το κάνουν, να το εφαρμόζουν πιο νωρίς αυτό. Και όλα αυτά την στιγμή που ανήλικα παιδιά με περίσσια ευκολία μπορούν να προμηθευτούν στη χώρα μας προϊόντα καπνού από κάποιο περίπτερο, χωρίς βέβαια κανένας να ελέγξει την ηλικία τους. Το ευρύτερο σχέδιο της Κομισιόν είναι η μείωση του καπνίσματος έως 25% μέχρι το 2025 και μια γενιά χωρίς τσιγάρο μέχρι το 2040. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του One Channel ολοκληρώθηκε. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί εκπομπή εδώ με τον Σταμάτη Ζαχαρό. Καλό σας απόγευμα.